Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλοι είμαστε ενθουσιάζοντας. Θέλω να δω και τον πατέρα να μας Με κάθε επισημότητα υποδέχθηκε την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ο Δημοσιάσμου χθες το απόγευμα Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της παρουσίας στην Κομωτινή, όπου συνοδεύουν την Ιερή Εικόνα της Παναγίας αξιονεστή από το Πρωτάτο του Αγίου Όρους. Με προτεστάτη τον Δήμαρχο Ιάσμου Οντέρ Μουμίν, ο λαός του Δήμου Ιάσμου είχε την ευκαιρία να πάρει την ευλογία της Ιεράς Κοινότητας. Ακόμα δεν ήρθε, λέει, το δομεσκηνό θέλω να δω. Να είστε καλά. Και μετά θα δείτε το δομεσκηνό. Πάμε. Σάββατο και καλή. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Άγιε Πρώτο, πάμε. Κύριε Δήμαρχε, πάτε δίπλα στον Άγιο Πρώτο, από εκεί. Και εγώ από εδώ δεξιά, πάμε. Ακολουθώνει, πατέρα. Ελάτε, πατέρα. Έλα. Γιατρέ, τι κάνεις. Ευλογείτε. Πώς είσαι. Δόξα του Πανάγατε. Κωστάκι, αν έχουν καθίσει όλοι, πάρε το λόγο και ξεκίνα. Ταπεινά σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Καλώ τώρα στο βήμα τον αξιότιμο Δήμαρχο Ιάσμου κύριο Μουμίν Οντέρ για τον εναρκτήριο χαιρετισμό της πανηγυρικής αφής απόψινής βραδιάς και υποδοχής. Πανοσολογιότατε, σεβασμιότατε, κύριε βουλευτά που μόλις κατέφθασε ο κύριος Χαρίτου να το πάρουμε μπροστά, κύριε διοικητά του αστυνομικού τμήματος Ιάσμου, κύριε διοικητά του αστυνομικού τμήματος Αγίου Όρους, κύριε διοικητά του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου, επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κύριε Αμούτζα και κύριε Σπορίκη, σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι, για μας σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Είναι μια πανηγυρική υποδοχή της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους του Άθος όσον αφορά τους χριστιανούς συνδημότες μου κατά προσέγγιση το 30% των συνδημοτών μου. Ο Ιάσμος είναι μια ευλογημένη περιοχή στην οποία ζουν αρμονικά διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικά ήθη και έθιμα. Εγώ είμαι από τους αυτοδιοικητικούς που προσπαθούν να απευθύνουν λόγο εκ καρδίας. Χτες λοιπόν μου συνέβη το εξής όμορφο. Είχα μια αμφιβολία για μια απόφαση που ήταν να πάρω και πήρα σε ένα γνωστό σας πρόσωπο, σεβασμιότατε, τηλέφωνο και ρώτησα αν πρέπει να κάνω αυτό που λέει το μυαλό μου ή η καρδιά μου. Και με συμβούλεψε να κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου. Όταν πήγα λοιπόν το βράδυ στο σπίτι, λέω, είναι μια πανηγυρική υποδοχή, είναι μια υποδοχή πολύ σημαντική, άρα πρέπει να ετοιμάσω λόγο για να μην κάνω κάποιο λάθος. Εμείς οι πολιτικοί τα περνάμε αυτά από το μυαλό μας. Κατέφθασε η κυρία Κοσμίδου, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, να την υποδεχτούμε. Μετά είπα, θα ακούσω την καρδιά μου. Γιατί μπροστά στους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει λόγος να βγω και να μιλήσω με ένα γραπτό κείμενο ή να αποστηθήσω κάτι, καθώς δεν θα εξέφραζα αυτά που βγαίνουν μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα κουράσω, μόνο δύο πράγματα θα πω.
Το ένα αφορά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, αν και τόσο σεμνός και ταπεινός που είναι, δεν του αρέσει όταν μιλάω δημόσια για τη σχέση μας. Πλην όμως το πρόσωπό του, εγώ βρήκα έναν θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος είναι απόλυτα θεσμικός. Η συνεργασία μας είναι άψογη, αλάνθαστη, στα πλαίσια των θεσμικών μας καθηκόντων. Πέρα από αυτό όμως, επειδή όλοι είμαστε άνθρωποι του Θεού, ανεξάρτητα αν προερχόμαστε από διαφορετικές θρησκείες, θεωρώ ότι βρήκα έναν καλό φίλο. Και αυτό το λέω σκόπιμα απόψε ενώπιον σας, για να αποτελέσει ένα απτό παράδειγμα, έτσι ώστε τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, να μάθουν, να δουν, να μεταλαμπαδεύσουμε ότι ένας μειονοτικός δήμαρχος άλλου θρησκεύματος μπορεί κάλλιστα να συνυπάρξει και να καλλιεργήσει σπουδαίες σχέσεις με τον οποιονδήποτε Μητροπολίτη της περιοχής μας, τον θρησκευτικό ηγέτη των χριστιανών συνδημοτών μου, όλων των χριστιανών της Ροδόπης. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι η ειρηνική συνύπαρξη, αυτό ακριβώς λοιπόν είναι το παγκόσμιο πρότυπο ειρηνικής συμβίωσης και συνύπαρξης στον Ίασμο και στη Ροδόπη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους σήμερα μας τιμάν με την παρουσία τους σε αυτήν την πανηγυρική υποδοχή. Μίλησα για τον Σεβασμιότατο, διάβασα για το Άξιον Εστί, για τη λειτουργία του Αγίου Όρους, για την ιστορία του Αγίου Όρους. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά όμως, δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή, ούτε αρμόζει της περιστάσεως. Απλά θα πω και θέλω να δώσω από εδώ ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν μειοψηφίες οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν προσωπικά ωφέλη πατώντας σε διάφορες αξίες μας. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Αυτή την αρμονική συμβίωση και συνύπαρξη πρέπει να την διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Γιατί εμείς είμαστε οι άνθρωποι αυτής της περιοχής, εμείς είμαστε οι καλοπροαίρετοι και νομίζω ότι διακατέχονται η συντριπτική πλειοψηφία των συνδημοτών μου από αυτά τα συναισθήματα. Και πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, γιατί χάσαμε αξίες, χάσαμε πανανθρώπινες αξίες, χάσαμε την πίστη μας, χάσαμε την ελπίδα, χάσαμε την ειρήνη, τη δημοκρατία. Πρέπει να τις επανακτήσουμε, πρέπει να τις ξανακερδίσουμε. Γιατί δυστυχώς, αντί να συζητάμε, αντί να σκεφτόμαστε για αυτές τις πανανθρώπινες αξίες, δυστυχώς μας απασχολούν οι ανώριμες, ανώνυμες, ανώμαλες πράξεις, δυστυχώς μας κυριεύουν και μας απασχολούν, κυρίως τώρα την τελευταία περίοδο στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης και της διακυβέρνησης, οι ανομαλίες και οι εκτός τόπου και χρόνου και λογικής προσεγγίσεις διαφόρων οι οποίοι χρησιμοποιούν τα social media και μας επηρεάζουν. Πρέπει να ξεφύγουμε και είναι αυτό προτρέπω την νεολαία να κάνει. Να διαβάσει, όχι απαραίτητα θρησκευτικά, την επιστήμη. Να δει, να συζητήσει και να είναι με σοβαρούς ανθρώπους. Και είμαι βέβαιος ότι αυτές τις πανανθρώπινες αξίες αυτή η κοινωνία και τις έχει εμπεδώσει, απλά έχει το πρόβλημα της μη μεταλαμπάδευσης. Άρα τι λέμε, ειρήνη, δημοκρατία, πίστη, αγάπη και σεβασμός στον συνάνθρωπο. Και εγώ, όπως απόψε είμαστε εδώ μαζί, είμαι βέβαιος ότι αυτό θα το καταφέρουμε και θα το καταφέρουμε
πανηγυρικά με τη συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών και μουσουλμάνων συνδημοτών μας. Τιμή μας σεβασμιότατε, τιμή μας πανοστολογιότατε, καλώς ήρθατε. Να είστε γεροί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.